Ζεσταίνονται λοιπόν σιγά σιγά οι μηχανές των επιτελείων και ήρθε η ώρα να πάμε και εμείς στην πρώτη μεγάλη δημοσκόπηση του Α. Μαζί μου εδώ έχω τον εκτελεστικό πρόεδρο της RAI Consultants, Ολύμπιο Τουμάζο, και τον διευθυντή ειδήσεων του σταθμού μας, Γιώργο Κασκάνη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλώς ορίσατε. Και έφτασε η ώρα, κύριε Τουμάζο, να ανοίξουμε τα χαρτιά μας και λέω να κάνουμε αρχή με την ταυτότητα της έρευνας. Έγινε μεταξύ 23 και 28 Ιουνίου. Συμμετείχαν άτομα 18 ετών και πάνω με δικαίωμα ψήφου. Συγκεντρώθηκαν 1.006 επιτυχημένες συνεντεύξεις τηλεφωνικώς και με τη χρήση ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου. Το στατιστικό λάθος είναι συν πλην 3. Και πάμε να δούμε το σκηνικό μέσα στο οποίο διεξάγεται αυτή η προεκλογική, για την ώρα τουλάχιστον. Με απλά λόγια, πόσο καλά ή πόσο άσχημα πάνε τα πράγματα. Ας δούμε την πρώτη μας κάρτα. Η πρώτη κάρτα απαντά στο ερώτημα αν η Κύπρος οδεύει στη σωστή κατεύθυνση ή στη λαθασμένη κατεύθυνση, και ξεκάθαρα η απάντηση από το κοινό είναι ότι 71%, 7 στους 10, λένε ότι πάμε στη λαθασμένη κατεύθυνση. Είναι μεγάλο ποσοστό και βλέπω ότι έχουμε και ένα 14% που ούτε προς τη σωστή ούτε προς τη λάθος κατεύθυνση εκτιμούν ότι πάνε τα πράγματα. Αυτό είναι αναμενόμενο, Εμιλία. 7 μήνες πριν από τις εκλογές, πάρα πολλοί κόσμος δεν τοποθετείται σε αυτό το στάδιο. Θα αρχίσουν να τοποθετούνται όταν είμαστε πιο κοντά στις εκλογές. Δεύτερη μας κάρτα. Βαθμός ικανοποίησης από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Εδώ βλέπουμε μία στάση αρνητική έναντι του Προέδρου Αναστασιάδη, με 1/3 περίπου να απαντούν ότι δεν είναι καθόλου ικανοποιημένοι και ακόμα 1/3 να απαντούν όχι και τόσο ικανοποιημένοι. Στο σύνολο, 7 στους 10 πάλι εκφράζουν δυσαρέσκεια έναντι του Προέδρου Αναστασιάδη. Και να περάσουμε τώρα στο ψητό, στην πρόθεση ψήφου. Τι θα ψήφιζαν οι πολίτες αν την ερχόμενη Κυριακή είχαμε προεδρικές εκλογές? Είναι πρώτος γύρος. Εξαιρετικά ενδιαφέροντα τα αποτελέσματα. Ουσιαστικά θα έλεγα ότι έχουμε ένα ξεκάθαρο φαβερί για να περάσει στον πρώτο γύρο, που είναι ο Χριστοδουλίδης με ένα 33,1%. Και έχουμε ένα πραγματικό ντέρπι, όπως φαίνεται αυτή τη στιγμή, όσον αφορά το δεύτερο που θα περάσει στον δεύτερο γύρο. Καταγράφει ο Μαυρογιάννης ένα ποσοστό 12,5 και ο Αβέροφ Νεοφύτου 11,9. Θα ήθελα να τονίσω το στατιστικό λάθος, το οποίο είναι 3% συν πλην. Ως εκ τούτου θα έλεγα ότι και οι δύο βρίσκονται περίπου στην ίδια αφετηρία και θα δοθεί μια σκληρή μάχη για το ποιος θα περάσει στο δεύτερο γύρο. Επίσης, είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι υπάρχουν ακόμα 3 υποψήφοι οι οποίοι καταγράφουν ποσοστά πάνω από 4%, με το πιο ψηλό στο 4,9 τον Αχιλλέα Δημητριάδη, με τον Χρήστου του Ελάμ στο 4,3, με τον πρώην Πρίτανη τον Κωνσταντίνο Χριστοφίδη στο 4%, τον Γιώργο Κολοκασίδη με 1,7, ο Μάριος Ηλιάδης με 0,7 και επίσης καταγράφει ένα ποσοστό μισής ποσοστιαίας μονάδας ο Χριστόδουλος Πρωτοπαπάς, και έχουμε και ένα 0,4 για τους υπόλοιπους υποψηφίους. Ναι, θέλω ένα σχόλιο εδώ από τον Γιώργο τον Κασκάνη. Ναι, να δούμε και τα υπόλοιπα, νομίζω. Ναι, και τα υπόλοιπα, Γιώργο. Να πούμε ότι στο σύνολο υπάρχουν κάποιοι 7 μήνες πριν από τις εκλογές που δεν τοποθετούνται, είτε δεν απαντούν, είτε δεν έχουν αποφασίσει. Αν βάλουμε όλα τα ποσοστά μαζί, είναι περίπου το 1/4 του εκλογικού σώματος, το οποίο είναι αρκετά χαμηλό, θα έλεγα, για τέτοια εποχή πριν από τις εκλογές. Δεν το βρίσκαμε παλαιότερα. Όχι. Σε τόσο όχι, μεγάλο ποσοστό. Όχι. Ναι. Ωραία. Το πρώτο είναι ότι δεν είναι, πάμε σε εκλογές ενός γύρου. Αυτό είναι βέβαιο από τις κάρτες μας. Θέλω να ρωτήσω κάτι, γιατί υπάρχουν αυτά τα δεκαδικά. Υπάρχει μια επιστημονική προσέγγιση στο θέμα ότι καλύτερα όσο μακριά είμαστε να αποφεύγεται αυτή η τακτική. Αν ήθελες, Ολύμπιε, να το ξεκαθαρίσουμε λίγο. Υπάρχουν 2 στοιχεία, Γιώργο, τα οποία είναι σημαντικά. Το πρώτο στοιχείο είναι ότι αποφεύγουμε να κάνουμε αναγωγές. 7 μήνες πριν τις εκλογές, με 25% αναποφάσεις τους, νομίζω είναι μη δόκιμο. Γι' αυτό και δεν το επιχειρήσαμε. Γι' αυτό και δεν το επιχειρήσαμε καν.
Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι σίγουρα το να έχουμε ένα δεκαδικό στοιχείο, ένα δεκαδικό σαν ένα στοιχείο της δημοσκόπησης, βοηθά στο να γίνει καλύτερη ανάγνωση. Αλλά σίγουρα πρέπει να θυμόμαστε ότι είμαστε 7 μήνες πριν από τις εκλογές. Γιατί το 0,5 είναι 5 ψήφια εδώ, σίγουρα, έτσι. Σίγουρα, ναι. Σίγουρα. Ναι. Να θυμίζουμε, είναι 1.006 οι συμμετέχοντες στην έρευνά μας. Οι επιτυχείς απαντήσεις. Ωραία. Πρέπει. Και το τελευταίο, εγώ θα έλεγα ότι, εν πάση περιπτώσει, έχουμε 20%, το οποίο ακόμη δεν έχει πάρει θέση. 25. Το 20 εννοώ, το δεν έχω αποφασίσει, δεν απαντώ, σωστό. Που είναι το πιο σαφές. Αυτό ενδεχομένως να έχει σχέση και λίγο με τους υποψήφιους. Πόσο θα περιμένει κάποιος από αυτό, και αν είναι δεξαμενή ή όχι, αν κάποιος είχε εξαντλήσει την οροφή του. Γιώργο, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που λες, γιατί υπάρχει και μία άλλη ερώτηση την οποία δεν παρουσιάζουμε απόψε, όπου βλέπουμε ότι το 40% ισχυρίζονται ότι έχουν αποφασίσει και δεν θα αλλάξουν γνώμη. Mm-hmm. Ένα 30% μας λένε ότι έχουν αποφασίσει, αλλά πιθανόν να αλλάξουν γνώμη. Και ακόμα ένα 30% οι οποίοι λένε έχουν μια τάση, αλλά πολύ εύκολα μπορεί να αλλάξουν γνώμη. Ως εκ τούτου, ένα μεγάλο μέρος του εκλογικού σώματος ακόμα δεν έχουν αποφασίσει τελεσίδικα. Μάλιστα. Γι' αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στην ανάγνωση των θέλετε αριθμών. Θέλετε να δούμε τις συσπυρώσεις τώρα, παρακάτω, ναι. Λοιπόν, ο Νίκος Χριστοδουλίδης, βλέπουμε τις συσπυρώσεις του, βλέπουμε από πού αντλεί τις περισσότερες ψήφους του. Έχουμε ένα 64% εδώ από το δίκο, το οποίο έχει ταχθεί υπέρ του κύριε. Ναι, νομίζω, Εμιλία, αυτή η κάρτα εξηγά σε πολύ μεγάλο βαθμό γιατί καταγράφει τα ποσοστά που καταγράφει ο Νίκος Χριστοδουλίδης. Έχει μια υψηλή διεισδυτικότητα σε όλους τους κομματικούς χώρους, ξεκινώντας από το 37% στο συναγερμό και φτάνοντας μέχρι το 64% στο δίκο. Παίρνει από παντού, τέλος πάντων. Παίρνει από παντού. Ακόμα και από το χώρο του ΑΚΕΛ καταγράφει ένα 13%. Ναι. Μια σημείωση εδώ. Οι ψηφοφόροι των δύο κομμάτων που δεν έχουν αποφασίσει, ΔΥΠΑ και ΕΔΕΚ, δείχνουν να κινούνται προς υποψηφιότητα Χριστοδουλίδη. Και επίσης επισημαίνω 40% από το ΕΛΑΜ. Ναι, και καταγράφεται αυτό, αν θες Γιώργο, και στα ποσοστά που συγκεντρώνει ο κύριος Χριστού, που δεν αγγίζουν τα ποσοστά που πήρε το κόμμα του στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές. Ανδρέας Μαυρογιάννης, λοιπόν, να δούμε τις συσπυρώσεις. Το μεγάλο στοίχημα για τον Ανδρέα Μαυρογιάννη είναι να βελτιώσει τις συσπυρώσεις μέσα στο ΑΚΕΛ. Σε αυτό το στάδιο καταγράφει 56% συσπύρωση. Για αφετηρία θα έλεγα ότι είναι πιθανόν ικανοποιητική, αλλά σίγουρα υπάρχει μια δεξαμενή τουλάχιστον στο ΑΚΕΛ από την οποία θα μπορούσε να αντλήσει ψήφους. Να. Και βλέπουμε μικρότερα ποσοστά στα υπόλοιπα. Στα υπόλοιπα κόμματα. Και εγώ πιστεύω ότι σε αυτή τη φάση είναι αρκετά καλή η συσπύρωση του ΑΚΕΛ. Διότι σχεδόν τώρα ξεκίνησαν να δουλεύουν για την υποψηφιότητα αυτή. Αβέροφ Νεοφύτου, λοιπόν. Ο Αβέροφ Νεοφύτου καταγράφει περίπου τα ίδια ποσοστά στο συναγερμό μαζί με τον Νίκο το Χριστοδουλίδη. Και αυτό είναι το μεγάλο θέμα το οποίο παρουσιάζει η όλη προσπάθεια από πλευράς του κύριου Αβέροφ. Υπάρχει δεξαμενή, όχι μόνο ακριβώς στον Δημοκρατικό Συναγερμό. Όχι, 39 με 37. Ναι, 37 παίρνει ο κύριος Χριστοδουλίδης, 39 ο κύριος Νεοφύτου. Υπάρχει δεξαμενή για να αντλήσει ψήφους, σίγουρα από το συναγερμό. Η αύξηση της συσπήρωσης του συναγερμού είναι το κλειδί για να περάσει ο κύριος Αβέροφ στον δεύτερο γύρο. Και σίγουρα υπάρχει προοπτική για αύξηση της διεισδυτικότητας σε άλλους κομματικούς χώρους. Ήδη βλέπουμε ένα 9% στο ΔΥΠΑ και σίγουρα υπάρχει προοπτική για βελτίωση των ποσοστών αυξάνοντας τις συσπυρώσεις σε άλλους κομματικούς χώρους. Και πάμε στα σενάρια τώρα του δευτέρου γύρου των προεδρικών εκλογών. Έχουμε εξετάσει 3 διαφορετικά σενάρια, Εμιλία. Το πρώτο σενάριο είναι το σενάριο Μαυρογιάννη με Αβέροφ Νεοφύτου. Θα ήθελα πάλι να θυμίσουμε ότι είμαστε 7 μήνες πριν τις εκλογές, αλλά παρόλα αυτά φαίνεται να έχει ένα προβάδισμα ο κύριος Μαυρογιάννης έναντι του κυρίου Αβέροφ, εάν πάνε και οι δύο στο δεύτερο γύρο. Δεύτερο σενάριο. Ένα ξεκάθαρο προβάδισμα του Χριστοδουλίδη στο δεύτερο γύρο έναντι του κυρίου Μαυρογιάννη, με
πολύ ψηλά ποσοστά που σε περίπτωση εκλογών φαίνεται ότι θα κερδίσει άνετα το δεύτερο γύρο των εκλογών. Και το τρίτο σενάριο. Και βλέπουμε ακόμα πιο ψηλά ποσοστά στην περίπτωση που θα αντιμετωπίσει τον Αβέροφ Νεοφύτου στο δεύτερο γύρο. Να. Γιώργο, θες να σχολιάσεις κάτι σε σχέση με αυτά που όχι, είδαμε. Όχι, νομίζω το επόμενο έχει μεγαλύτερη ωραία σημασία, γιατί λοιπόν απαντά και λίγο στην πρόθεση ψήφου που είχαμε δει προηγουμένως. Ακριβώς. Τι πιστεύουν οι πολίτες, λοιπόν? Οι πολίτες πιστεύουν ότι στο δεύτερο γύρο, παρόλο που ψηφίζουν διαφορετικά, θα περάσουν ο Αβέροφ Νεοφύτου μαζί με τον κύριο Χριστοδουλίδη. Είναι η λεγόμενη παράσταση νίκης όσον αφορά το ποιοι θα περάσουν στο δεύτερο γύρο. Και ξεκάθαρα σε αυτό το στάδιο το σενάριο που προκρίνουν οι πολίτες είναι Αβέροφ Νεοφύτου με Νίκο Χριστοδουλίδη με 41%. Άρα αυτή η οριακή διαφορά που είδαμε μεταξύ Μαυρογιάννη Νεοφύτου στην πρόθεση ψήφου ενδεχομένως να έχει... Εδώ εκδηλώνεται διαφορετικά. Εκδηλώνεται διαφορετικά και ενδεχομένως εμπίπτει και λίγο στο στατιστικό. Ακριβώς. Στο άλλο δίδυμο, Μαυρογιάννη Χριστοδουλίδη, δίνουν 18% πιθανότητα. 18% είναι το δεύτερο πιο πιθανό σενάριο που προκρίνουν οι πολίτες. Και αν πάμε και στο τρίτο, δεν διαφοροποιείται κατά πολύ. Μαυρογιάννης με Νεοφύτου με 17%. Ναι. Και έχουμε και την παράσταση νίκης. Η κλασική παράσταση νίκης είναι κάτι το οποίο διαφοροποιείται με αυτή τη δημοσκόπηση σε σχέση με το τι είχαμε δει μέχρι τώρα. Για πρώτη φορά στην παράσταση νίκης περνά μπροστά ο κύριος Χριστοδουλίδης με μικρή διαφορά από τον κύριο Αβέροφ, παρόλο που είναι μια σημαντική εξέλιξη όσον αφορά τις δημοσκοπήσεις. Να, Γιώργο. Εγώ να πω ότι παρά το γεγονός ότι καταγράφεται τρίτος ο κύριος Νεοφύτου, στην παράσταση νίκης παρά την ανατροπή παραμένει, υπάρχει ακόμα η εντύπωση ότι ναι, μπορεί να κερδίσει τις εκλογές. Συμφωνώ, Γιώργο, και θα υπερθεματίσω το γεγονός ότι είμαστε 7 μήνες πριν από τις εκλογές. Είναι υποδιαμόρφωση το πολιτικό σκηνικό. Υπάρχει δεξαμενή από την οποία μπορούν να αντλήσουν και οι τρεις υποψήφοι. Και εγώ πιστεύω ότι θα δούμε μεγάλες αλλαγές στο μέλλον και θα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον να αναγνώσουμε τις επόμενες δημοσκοπήσεις. Η πρώτη δική μας αποτύπωση. Ναι. Εμείς να πούμε ότι κινούμαστε για την ώρα σε μια γενική εικόνα υποψηφίων και πολιτικών. Περιμένουμε να γίνουν πιο συγκεκριμένα τα πράγματα, να ζεσταθεί το προεκλογικό κλίμα και έχω την εντύπωση και ο Ολύμπιος νομίζω συμφωνεί θα ζεσταθεί πολύ σε αυτή την προεκλογική εκστρατεία. Είμαστε εδώ, θα κάνουμε επανειλημμένες έρευνες για να καταγράφουμε κάθε βήμα πώς εξελίσσεται η κατάσταση. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλό βράδυ.